Βασιλική, κοιτά! Βασιλική! Αχ, Θεέ μου, μας βλέπω να είμαστε αλλού, να χάνουμε το αυτοκίνητο, να μην ξέρουμε που πάμε. Hey you! Ο Αλέξης μόλις έρχεται τώρα. Hey me! It is you, not me! Είμαι μέσα στο αυτοκίνητο, όπως βλέπεις, και βρέχει, δηλαδή ποια η πιθανότητα. Θα πάμε ένα μικρό ταξιδάκι. Ήρθε και ο μπαμπάς. Θα δείτε που θα πάμε. Σας είπα και στο Instagram ότι θα πάμε ένα μικρό ταξιδάκι χθες. Οπότε είναι έκπληξη. Βέβαια λίγο καιρός μας τα χαλάει, αλλά εντάξει. Πέρα εδώ να πάρω κάτι, έχω πάρα πολύ χώρο. Ναι, όταν έχεις μικρό αμάξι και θες να πας κάπου, πάντα έχουμε αυτά τα θέματα. Καρκοκρέβατα, τσάντες. Κάναμε μία μικρή στάση τώρα και ξαναξεκινήσαμε. Κάναμε έτσι σε μία άκρη του δρόμου. Πρέπει να φτάνουμε Γρεβενά. Πήγαμε από την Κοζάνη, από τον άλλον κεντρικό δρόμο, αυτό θέλω να πω. Δεν πήγαμε δηλαδή Κατερίνη και. Wow. Ναι, και έχει και πιο ωραία θέα σε αυτόν τον δρόμο. Τι είναι αυτό, ποιο ποτάμι είναι? Φαγή μικρή το πρωινό της. Βέβαια, μάλλον βρέχει και στα Τρίκαλα που θέλουμε να πάμε. Το κακό είναι ότι δεν έχουμε πάρει καμία ομπρέλα. Θα δείξει πώς θα το κάνουμε όλο το πράγμα. Η μικρή εννοείται έχει το διαβροχό της. Εμείς δεν ξέρω τι θα γίνουμε. Αυτός είναι ο δρόμος με τις λιγότερες στροφές εντωμεταξύ. Έχει εδώ και 5 λεπτά όλους στροφές είναι. Εμείς θα μένουμε Καλαμπάκα, δεν θα μένουμε στα Τρίκαλα, γιατί θέλουμε να πάμε να το συνδυάσουμε και με τα μετέωρα. Οπότε θα πάμε στο ξενοδοχείο αργότερα, υποθέτω. Η μικρή κοιμήθηκε και ξύπνησε τώρα. Νερό. Και κάτι κάνει. Γεια σας, Βασιλική! Γεια! Κάνει γεια! Γεια! Οι πρώτες ζωγραφιές της. Σ' ανακάλυψε! Γεια, κάνετε εσύ, ζωγράφισε! Καταλαβαίνεις ότι έχεις πάσει μετέωρα όταν έχεις αυτή την υπέροχη θέα. Wow. Βασικά Καλαμπάκα. Εδώ κάπου λογικά θα μένουμε. Λογικά, γιατί είχαμε θέα αυτό. Αλλά τώρα πάμε στα Τρίκαλα για αρχή και βλέπουμε. 20 χιλιόμετρα λογικά θα φτάνουμε. Ναι, 26. Τέλεια. Άντε να δούμε, ανυπομονώ. Φτάσαμε! Τώρα θα πάμε στο Μήλο. Παιδιά, είναι Κυριακή και έχει πάρα πολύ κόσμο. Δεν ξέρω πώς θα είναι. Ελπίζω να μην περιμένουμε ουρές, γιατί ακούω κάτι φήμες οι οποίες λένε ότι περιμένουν ώρες και ώρες για να ανέβουν στα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν ισχύουν. Απλά άκουσα αυτές τις φήμες. Άδειξη. Η μικρή σίγουρα θα ενθουσιαστεί πάντως. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Μία δήλωση για το πώς νιώθετε. Εγώ προσωπικά είμαι αρκετά ενθουσιασμένος, διότι τη διαδρομή και εδώ πέρα περάσαμε από Καλαμπάκα και είδα τα μετεωρά. Ήταν φανταστικά, ανυπομονώ να πάμε. Και να δω και το ξενοδοχείο βασικά. Για τον Μήλο εννοούσα. Ναι, τώρα όσον αφορά το Μήλο, είδα κάτι. Στο στόμα. Έχω τσίχλα. Είναι βασικά κάτι που ήθελα να έρθουμε τη μικρή και ανυπομονώ να δω λίγο την αντίδρασή τη όταν θα δει κανέναν Άγιο Βασίλη ή κανένα εξωτικό, τίποτα, ας πούμε, δεν ξέρω. Δεν ήταν και πάρα πολύ καλή πρώτη επαφή, αλλά ας ξαναπροσπαθήσουμε. Ναι, ναι. Σιλική, εσύ πώς είσαι, ενθουσιασμένη, που να ξέρεις τι σε περιμένει. Παρακαλώ. Ένα σοκολατένιο. Στο ένα, σοκολατένιο. Άλλα, δοκίμασε πρώτος. Ωραίο. Ναι, μερέτα είναι. Αμερέτα. Και τους έβλεπα όλους που τρώγανε και λέω ότι στο καλό τρώμε παγωτό τέτοια εποχή. Αυτό ήταν τελικά. Πολύ καλό. Δοκιμάσω. Τι γεύση πήρες? Special. Μικρή εδώ, την αφήσαμε τώρα κάτω. Γιατί ξέρω ότι άμα ξεσηκωθεί τώρα και αρχίζει και βερβατάει έτσι με το χεράκι, θα θέλει να πάει παντού. Οκ, δοκίμασω, δεν σου λέω τίποτα. Τέλεια.
εκεί νομίζω στο εξωτικό, εδώ πέρα παρκάραμε. Δείτε πόσο μακριά. Και ο Αλέξης ξέχασε να πάρει το φαγητό που του λέω: πάρε το φαγητό της μικρής, είναι μπροστά το ψυγιάκι. Μου λέει: ναι, ναι, ναι. Και γυρίσαμε στο αυτοκίνητο. Και τώρα δεν ξέρω, επειδή κάναμε αρκετή ώρα να πάμε. Να ξαναπάμε και να ξαναγυρίσουμε, δεν ξέρω αν αξίζει. Οπότε θα αποφασίσουμε αν θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας στο Μήλο των Ξωτικών ή αν θα πάμε καμία βόλτα στα Τρίκαλα μέσα, να δούμε πώς είναι και εκεί πέρα. Ορίστε. Είναι πάρα πολύ ωραίος ο Μήλος των Ξωτικών. Τι έχεις να πεις εσύ? Ναι, συμφωνεί η Βασιλική, εσύ? Εγώ συμφωνώ. Όπως είδατε, φάγαμε και μία μικρή πίτσα κόνο, η οποία ήταν πολύ ωραία, αλλά ήταν πολύ μικρή, οπότε δεν ξέρω αν θα πάμε να φάμε και κάτι τώρα. Και η μεγάλη απόφαση πάρθηκε. Σκεφτήκαμε να συνεχίσουμε λίγο τη βόλτα στο Μήλο των Ξωτικών, τώρα που είναι ακόμα μέρα και η μικρή είναι ξύπνια. Και δεν έφαγε εν τέλει. Ναι, δεν καταφέραμε να ντύσουμε, δεν είχε πολύ όρεξη. Οπότε θα αναβάλουμε λίγο το φαγητό και για τη μικρή και για εμάς και πάμε να δούμε λίγο τι άλλο έχει στο Μήλο των Ξωτικών. Βασιλική, κοιτά! Βασιλική! Η Βασιλική θα μας πει το δρόμο. Πώς γυρνάμε, Βασιλική, πίσω? Εδώ. Από εδώ πάμε? Πού πάμε? Από εκεί, καλά. Από εκεί πάμε? Δεν πάει από εκεί, ε! Όχι, εντάξει, πάμε από εδώ. Πάμε, Βασιλική, από εδώ! Πάμε, πάμε! Από εδώ? Από εκεί θα με πες, μπαμπά, από εδώ. Ακολούθα τη μαμά. Πάμε από εδώ. Από εδώ, ελάτε. Και μετά θα πάμε στα αγαπημένα σου, Βασιλική, στα βιβλία. Νομίζω βλέπω την έξοδο. Ναι, και αυτή τη βλέπει. Να, να εκεί είναι, λέει η μαμά. Για να συναντήσουμε τον Άγιο Βασίλη, πρέπει να κάνουμε όλο τον κύκλο του πάρκου. Και στο τέλος άκουσα κάτι να λένε τα ξωτικά, ότι είναι ο Άγιος Βασίλης. Θέλω να δω την αντίδραση της Βασιλικής, βασικά. Βασιλική, πώς γίνεται αυτή η κούπα, την είδες? Wow, πώς το κάνουν αυτό? Το είδες, Βασιλική? Πώς γίνεται το νερό να πάει ανάποδα? Περνάμε και αυτή την υπέροχη γέφυρα τώρα. Χιονισμένα δέντρα, ξέρεις, η Βασιλική χιόνι! Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ότι είμαστε πολύ κοντά στον Άγιο Βασίλη, γι' αυτό είναι χιονισμένα τα δέντρα. Φτάσαμε στο σπιτάκι του. Μήπως αυτό είναι το σπιτάκι του Βασιλική, του Άγιο Βασίλη? Κάθε ψάχνει να δει τι είναι αυτό το χιόνι. Πανέμορφα, εδώ είναι λες και είσαι σε άλλη. Έτσι, πραγματικά λες και είσαι στην αλήθεια. Αυτό είναι το σπιτάκι του Άγιο Βασίλη, αλλά έχει πάρα πολύ κόσμο. Περιμένει μία ουρά κυριολεκτικά. Τουλάχιστον 100 με 200 άτομα. Κάπου εκεί ο αριθμός σίγουρα. Οπότε δεν θα μπούμε να τον δούμε. Ίσως έρθουμε αύριο, γιατί θα μείνουμε σήμερα εδώ. Μήπως και είναι καλύτερα. Ευχαριστούμε. Ο μπαμπάς θα κάνει μία ευχή τώρα στο πηγάδι. Σ' ακούει, να ξέρεις. Πηγάδι, πηγάδι. Η Βασιλική εύχεται, λέει, υγεία σε όλο τον κόσμο. Δεν άκουσα. Για πες. Έλα, τέλεια, ευχαριστούμε. Εγώ περίμενα να κάνεις μια πιο προσωπική ευχή. Τι πιο προσωπική? Δεν ξέρω, να κάνεις κάτι άλλο που να θες εσύ μόνο. Πάμε τώρα πίσω, Άγιος Βασίλης. Τελικά δεν θα καταφέρουμε να το δούμε σήμερα, θα δούμε για αύριο. Πάμε να γράψουμε ένα γράμμα στον Άγιο Βασίλη. Πήραμε το γράμμα μας, αλλά έχει πάρα πολύ κόσμο για να το γράψουμε. Θα το γράψουμε στο σπίτι, στο ξενοδοχείο. Και θα το φέρουμε αύριο. Πήραμε και δύο μυθιστικά με τα μελάκια. Πήγαμε σήμερα official και από το Μήλο των Ξωτικών. Για σήμερα, γι' αυτό λέω σήμερα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι και πέφτει ο ήλιος και έχουμε πεθάνει στην πείνα. Θέλουμε έτσι να πάμε και μία βόλτα πρωτού πέσει ο ήλιος. Στη γέφυρα, στο κέντρο, στα Τρίκαλα. Μικρή, μετά από τόσο περπάτημα, γιατί περπάτησε βασικά σχεδόν όλο το Μήλο, τη δεύτερη ώρα που πήγαμε.
Το μισό σίγουρα. Το μισό σίγουρα, ναι. Επί δύο φορές κιόλας. Γιατί μπερδέψαμε μία έξοδο. Έπεσε ξερή αυτή τη στιγμή και την σηκώσαμε, φανταστείτε, από το αυτοκίνητο. Τη βάλουμε στο καρότσι που σπανίζει βασικά να καταφέρουμε να μην ξυπνήσει. Και αυτή τη φορά έπεσε ξερή, δεν κατάλαβε τίποτα. Την αλλάξαμε θέση και αυτό ήταν. Και τώρα θα ψάξουμε για να κάνω ένα καλό μαγαζάκι, έτσι να δούμε τι μπορούμε να τσιμπήσουμε. Και να πάμε σιγά σιγά στο ξενοδοχείο και εμείς μετά. Τι έχεις να πεις, έτσι πρώτη εντύπωση από τα τρίκαλα, πέρα από το μιλό των κριτικών, έτσι που κάναμε μια βόλτα με τα μάξια εδώ μέσα στην πόλη. Πολύ ωραία. Από εδώ πάμε ή ευθεία, πού πάμε? Ευθεία εδώ. Ο Αλέξης εντωμεταξύ δεν έχει δει καν GPS. Έχω. Στην τύχη πηγαίνει. Προσανατολισμό, βλέπεις αυτό εκεί πάνω, να το αστέρι. Κορυδεύει. Ναι. Αχθέ μου, μας βλέπω να είμαστε αλλού-νταλλού, να χάνουμε το αυτοκίνητο, να μην ξέρουμε που πάμε. Όχι, ρε, εμπιστέσουμε. Στο φαΐ είμαι πρώτος. Μυρίζει ο Αλέξης από εδώ, ως εκεί. Όντως κάτι μυρίζει, ωραία. Πρώτη εντύπωση μου άρεσαν. Είναι λίγο χαοτικά, αλλά δεν τα έχω δει κιόλας. Τώρα ήρθαμε στα Τρίκαλα. Όταν λες χαοτικά. Φαίνεται ότι έχουν πάρα πολύ αμάξι, ίσως επειδή είναι τώρα ο μήλος των Ξωτικών και είναι και Κυριακή. Μπορεί. Έχουν αρκετή κίνηση από όλη την Ελλάδα. Γιατί όπως ήρθαμε εμείς, ήρθαμε κι άλλοι. Ναι. Εννοείται. Και πιστεύω γι' αυτό. Εμένα... Δεν πιστεύω ότι είναι έτσι τόσο με πολύ κόσμο. Εμένα μου άρεσε που. Έχω την εντύπωση ότι έχει αρκετό πλακόστρωτο από αυτό το ναι, λίγο ναι, που είδα. Ναι. Οπότε είναι ωραίο να την περπατήσει στην πόλη. Απλά είναι λίγο δύσκολο, έτσι έχω την εντύπωση, να βρει πάρκινγκ το οποίο να είναι κοντά να πόσα. Δεν ξέρει, γι' αυτό αύριο θα μάθει. Θα το ναι. ψάξει περισσότερο και θα το βρει. Okay. Μόλις παραγγείλαμε, καθίσαμε σε ένα μαγαζί που λέγεται Γορίλας. Είχαμε δύο τέτοια, ένα masterpiece, νομίζω, και ένα χαλόνι. Και φαίνεται πολύ ιδιαίτερος αυτός ο γύρος. Μου άνοιξε και την κάμερα, λες και θα χτυπήσει χρήμα. Εγώ και 40 θα χτυπήσει. Ο Αλέξης λέει... Θέλω, μπορείς να χτυπήσεις τώρα. Ακόμα δεν υπάρχει 40, είναι 39. Να χτυπήσει τώρα χάνει. Τι λες, το 40 είπα. Ναι, ναι, 39 είναι τώρα. Μέχρι και. Ναι, τώρα με χτυπήσει και κέρδισε. Όχι, άμα είναι και 39, τι θα κερδίσει. Τώρα είναι 40. Τώρα με χτυπήσει θα κερδίσει. Ευτυχώς θα παίρνουν άλλα παιδιά αυτή τη σπίτι που εκεί πέρα. Οπότε υπάρχει ελπίδα ακόμα να κερδίσω. Κάτσε, κάτσε. Τώρα έρχονται και οι δικές μας. Αλέξης είπε και 41, για να δούμε. I'm gonna take my horse. Για την ώρα. Θα το χάσω, παιδιά. Για να δω την ώρα ξανά. Και για να σαν υπομονή, ελεγχέτε ακόμα. Νομίζω ότι χάνω. Τι ώρα είναι και 41. Τέχασες. Περίμενε, κάτσε. Μπορεί να ούτε σε σένα να μην κερδίσεις. Αν κερδίσω, θα φάω και τη δική σου πίτα. Εντάξει. Deal. Και εγώ θα φάω τη δική σου. Τι λέτε. Τι είναι αυτό. Κοίτα πώς κοιτάει, κοίτα πώς γλύφεται, πώς περιμένει. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Είμαι food lover, τι να κάνουμε. Για να δω την ώρα. 40. Και 41 είναι. Ο χρόνος σου μετράει αντίστροφα. 2 hours later. Περιμένουμε μισή ώρα. Και έχουμε πεθάνει στην πείνα. Και έχουμε χάσει και οι δύο κατά πολύ ώρα. Έχουν περάσει κατά 5 λεπτά από το στοίχημά μας. Έχω δώσει 30 παραγγελίες και όχι τη δικιά μας. Τι έχεις παραγγείλει, Αλέξη? Έχω πάλι extra, extra, extra special κάτι. Ναι. Άντε, επιτέλους. Η αλήθεια είναι ότι είναι special. Αυτή είναι η δική μου, είσαι ένα χειρόκα. Α, όχι, εμένα είναι αυτή με τη ρόκα. Αυτή εδώ είναι του Αλέξη που φαίνεται τέλειο το χαλό μου. Χάσαμε στο δωμάτιο. Λοιπόν, είναι αυτό το κρεβάτι, δεν έχει κουζινούλα. Αυτή η καρεκλίτσα εκεί. Θα σας δείξω το πρωί τη θέα. Και αυτό εδώ πέρα. Η μικρή εδώ ενθουσιάστηκε. Σ' άρεσε πάρα πολύ το δωμάτιο. Ναι, αλήθεια, δεν κάνει βόλτες. Έχει εδώ πέρα μέσα ένα ψυγιάκι. Εδώ βασικά. Κάτω. Η ντουλαπίτσα μας. Ξεστή. Άμα κρυώσουμε το βράδυ, ας πούμε, τι γίνεται. Το σταυρό μας. Όχι, ρε, αφήστε να ρωτάνε το δωμάτιο. Αλλά έχουμε ένα τέλειο κλιματιστικό εδώ. Και μέσα στο μπάνιο. Πολύ wow. Hi. Αυτά για σήμερα λοιπόν. Θα τα πούμε αύριο που θα σας δείξω και την πρωινή μας θέα. Να'μαστε. Να'μαστε με τη θέα που σας έλεγα. Καλημέρα. Είναι δραματική η θέα κιόλας. Δηλαδή έχεις και ομίχλη. Ακόμη καλύτερη και από αυτό που φανταζόμουν. Γιατί έχεις και την ομίχλη. Τώρα η αλήθεια είναι δεν ξέρω σε ποιο από όλα αυτά τα βουναλάκια πρέπει να ανέβουμε. Γιατί σε αυτά θα ανέβουμε τώρα, σήμερα που θα πάμε μία βολτίτσα. Σε κάποια από τα μοναστήρια. Υποθέτω ότι θα ανέβουμε σε κάποιο που να έχει και κάτι πάνω. Υποθέτω ότι θα έχει δρόμο και ίσως κάπως δεν το βλέπουμε εμείς από εδώ γιατί δεν ξέρω, είναι πολύ ψηλά. Είμαστε έτοιμοι. Και εγώ και ο Αλέξης δεν είναι έτοιμος. Η μικρή είναι έτοιμη. Ο Αλέξης ετοίμαζε τη μικρή, γι' αυτό δεν είναι έτοιμος. Θα πάμε τώρα στα μοναστήρια πάνω, να δούμε τι είναι ανοιχτά και ποιο είναι ανοιχτά. Είναι σκοτεινά. Ίσως κακή ιδέα ήταν αυτό.
Έτσι. Α, ναι, έχουμε δύο μπαλκόνια. Έχουμε και αυτό και εκείνο. Από εδώ έχει αυτή τη θέα μαζί με το μπαλκονάκι. Θα ετοιμαστεί και ο μπαμπάς μας και θα πάμε πάνω. Θέλω να πάρω και κανένα μπισκότο από αυτά που έκανα να φάμε πρωινό. Αυτά εδώ είναι χριστουγεννιάτικα μπισκότα, gingerbread. Στο επόμενο βιντεάκι. Δεν θα φανταστείτε πού πήγαμε. Από εκεί πέρα ήρθαμε, κάνουμε όλα αυτά εδώ κάτω, μαγιά μου. Πήγαμε στο Μήλο των Ξωτικών, κάναμε βόλτα με τρενάκι, γνωρίσαμε τον Άγιο Βασίλη και... Στην μία λέχει διάφορα. Να το λευκό παγόνι. Δείτε το στο επόμενο βίντεο.